Καλησπέρα φίλες και φίλοι του καναλιού. Σήμερα εδώ έχω έναν εκλεκτό guest καλεσμένο που ο Ντένις εδώ. Hello, ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια ακόμη φορά που με έχεις καλέσει. Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ που ήρθες. Θέλω να πω ότι ουσιαστικά ο κόσμος σε ζήτησε γιατί σε έχει δει τελευταία σε επεισόδια. Είδαν τη συλλογάρα σου, είδαν το πρώτο μέρος γιατί συλλέγουμε. Είδαν και την εγκυκλοπαίδεια του Super Mario Bros, ας πούμε, τα 30 χρόνια. Και είχες πάρα πολύ θετικά σχόλια. Πάρα πολύ, ειλικρινά, αρκετά παιδιά όντως μου γράψανε και ένιωσα λίγο και μια μικρή έτσι αμηχανία. Ευχαριστώ πάρα εντάξει, πολύ. Λογικό. Και γενικά εγώ ξέρεις ότι πάρα πολύ μου άρεσε το κανάλι σου και σε παρακολουθώ εδώ και 1,5 χρόνο. Οπότε εννοείται, άμα μπορώ να βρίσκομαι εδώ, το θέλω. Δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ. Εννοείται, γιατί ο Ντένις όπως έχουμε πει μένει και 5 λεπτά από μένα. Ισχύει. Οπότε ισχύει. Είναι είμαστε πολύ μια γειτονιά απόσταση. Με τα πόδια έρχομαι σε 5 λεπτά κυριολεκτικά, είμαι ήδη εδώ. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν να κάνουμε κάποια επεισόδια όταν βαριόμαστε, όταν ας πούμε δεν έχουμε πραγματικά τι να κάνουμε. Ο Ντένις έρχεται εδώ να πούμε τώρα πάλι ένα πολύ ωραίο vlog, μια ωραία κουβεντούλα, να συνεχίσουμε την περασμένη που κάναμε, το γιατί συλλέγουμε retro video games. Αυτό είναι το μέρος δεύτερο λοιπόν σήμερα. Και έχουμε πάλι κάποια ωραία θεματάκια να συνεχίσουμε που δεν είπαμε τις προάλλες. Και λέω σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Πολύ σωστά. Να ξεκινήσουμε τελειώνοντας την περασμένη μας κουβέντα λοιπόν και αναφέραμε τι είναι το retro collecting και ποιοι θεωρούνται συλλέκτες και ποια είναι τα vintage, ας πούμε, παιχνίδια που παίζαμε. Πολλοί φίλοι μας και όλες μας κάνανε μια μικρή έτσι, αναφορά ότι ίσως δεν ενσωματώσαμε όλες τις ομάδες, τις ηλικιακές στο κομμάτι. Ναι. Ήταν ουσιαστικά οι παλιοί, οι πιο παλιοί από εμάς τότε. Οι πιο παλιοί, οι οποίοι δεν είχαν τις κονσόλες της Nintendo και Atari, ήταν πιο πολύ PC gamers, γιατί να πούμε ότι πριν υπάρχουν τα graphic παιχνίδια, υπήρχαν και τα story-based παιχνίδια, έτσι. Εννοείται, με text-based ακριβώς, ναι. Amiga, ιστορίες. Και αυτό είναι από τα τελή 70, μέσα 70, τελή 70. Ναι. Άρα λοιπόν το gaming έχει ξεκινήσει από τότε, για να είμαστε έτσι πιο ακριβής στο πότε υπάρχει λοιπόν το video gaming, ας πούμε. Ισχύει, απλά στην Ελλάδα δεν ήταν και αυτό τόσο δυνατό, δεν ήταν ας πούμε τόσο τεράστιο το community. Σίγουρα υπήρχαν κάποιοι τότε για την εποχή τους, αυτό που λέμε τώρα σημερινοί 50'ρδες ή τυχόν και 55'ρδες, που ήταν πολύ advanced τότε, τέλη 70, αρχές 80, αλλά τουλάχιστον πιστεύω στα μέσα του 80 και τέλη 80 εκεί με τα Amstrad, με αμίγκες ιστορίες, όλα αυτά, τα ST και όλα αυτά, ναι. Υπήρχαν games, πρώιμα επίπεδα, χωρίς γραφικά τότε, είτε text-based, είτε πάρα πολύ απλά sprites, χοντροκομμένα ας πούμε, ή και όχι τόσο χοντροκομμένα, αν θυμηθούμε τώρα Commodore εποχές προς το τέλος 80's, έτσι, που όντως είχαν αφήσει και αυτοί το δικό τους στίγμα σαν από τους πρώτους gamers ας πούμε στην Ελλάδα, που σας ξεχάσαμε, ζητάμε συγγνώμη. Ταπεινά συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, αυτή από τα πράγματα που εγώ ήθελα να συζητήσουμε λοιπόν αυτή τη φορά που συνεχίζοντας την προηγούμενη κουβέντα είναι πότε κοιτάζουμε τη συλλογή μας ή στο μυαλό μας λέμε και σκεφτόμαστε ότι okay, τώρα πια είμαι ικανοποιημένος, τώρα πια έχω καλυφθεί, δεν έχω ανάγκη να συνεχίσω να παίρνω πράγματα, ολοκλήρωσα τη συλλογή μου. Ισχύει. Αυτό το ερώτημα καταρχήν εσύ το έχεις κάνει ποτέ στον εαυτό σου? Το έχω κάνει. Και πέτρεψέ μου να σου πω ότι πιστεύω ότι μια συλλογή που ασχολιόμουν πριν, τη retro toy συλλογή μου, όταν ξεκίνησα να συλλέγω πράγματα που είχα αποθυμένα, είχα εστιαστεί ότι ξέρεις κάτι, θα μαζέψω κάποια πράγματα που είδα, θα μαζέψω όλα μου τα παιδικά αποθυμένα, το οποίο το προτελευταίο το κλείσα και πριν 3 μέρες, που πήγα από το Dragon Game System, το τραπέζιο. Ναι, μπράβο. Ουσιαστικά εκεί είπα, Νίκο, μάζεψε ό,τι ήθελες, τέλος. Δηλαδή, έβαλα φρένο. Μπόρεσα και έλεγξα τον εαυτό μου και είπα ότι ναι, σταματάω. Άρα είχες μια στοχοθεσία. Ήξερες πού πήγαινες. Κατά 80% ναι, ήξερα ότι πρέπει να μαζέψω αυτά ή αυτά που πεταχτήκανε. Οπότε ξέρω ότι σύντομα, όσο περνάνε τα χρόνια και χάλα κάποια χρήματα, ήξερα ότι πλησίαζα στο στόχο κάποια στιγμή να σταματήσω αυτά που είχα στο μυαλό μου. Γιατί το να κάνουμε έτσι συλλογή, οποιαδήποτε συλλογή και αν είναι έτσι, το δικό μου στοχοθέτημα τώρα είναι το Retro Video Games, είναι πολύ μεγάλες οι κατηγορίες και άμα σκεφτούμε, Nintendo,
Μόνο, δηλαδή, αν πάρω μόνο την εταιρεία Nintendo, ναι, που εγώ κάνω συλλογή, μπορώ να κάνω την εξή διαβάθμιση. Nintendo, Super Nintendo, Game Boy, Virtual Boy, ας πούμε, GameCube κτλ. Κτλ. Πόσο μάλλον εάν μου αρέσουν λίγο απ' όλα, δηλαδή μου αρέσει και η Sega, μου αρέσει και το Xbox, μου αρέσει και το PlayStation, πού στοχεύω, δηλαδή τι θα κάνω, μπορώ να τα συλλέξω πρακτικά, γίνεται να τα συλλέξω όλα. Κοίταξε, αυτά είναι τα ανοιχτά μέτωπα που λέμε, που ξέρω πολλά άτομα που τα έχουν και εγώ ας πούμε έχω ανοιχτά μέτωπα, γιατί δεν ασχολούμαι μόνο π.χ. με μια εταιρεία. Μου αρέσουν αρκετές, αλλά δυστυχώς νομίζω ότι πλην πολύ ελάχιστων εξαιρέσεων, που είναι και εξαιρέσεις του κανόνα, οι περισσότεροι δεν μπορούμε ποτέ να μαζέψουμε όλα αυτά που θέλουμε. Γιατί είναι τεράστιος όγκος, έτσι, φίλοι μου. Είναι πολύ μεγάλος όγκος. Και γι' αυτό σε αυτό το κομμάτι, εγώ τι έχω κάνει με τον εαυτό μου, για παράδειγμα. Έτσι, καταρχήν, για μένα είμαι τυχερός που αγάπησα Nintendo και είναι λίγο πιο περιορισμένο. Ναι. Ότι, okay, εκεί στοχεύω. Αλλά ανεξάρτητα με αυτό. Ακόμα λοιπόν και η κατηγορία της Nintendo, όλα τα χρόνια της, έχω κάνει το εξής πράγμα για να είμαι πάντα in focus. Έχω κατασκευάσει, έχω καταγράψει μια λίστα. Πολύ και καλό. Αυτό το δίνω σαν συμβουλή λοιπόν. Έχω μια λίστα στην οποία γράφω κατηγορίες, τι έχω, τι θέλω και τι μου λείπει. Ναι. Και λέω, ας πούμε, στο Game Boy θέλω αυτά τα δύο, ψάχνω. Στο Nintendo ψάχνω αυτά τα πέντε και τα έχω κατεχειρωμένα. Και όποτε με πιάνει ο παρορμητισμός μου και βλέπω κάτι, ας πούμε, σε κάποιο listing, σε κάποιο Facebook ή σε κάποιο eBay, κάτι που θυμάμαι, ναι, πάντα κάνω ένα reality check, ωραία, ένα list check και ναι, λέω, όπα, είναι μέσα στη λίστα μου. Τώρα, προφανώς, όταν συνέταξα αυτή τη λίστα, μπορεί κάτι να μου είχε διαφύγει. Ναι. Άρα, λοιπόν, η λίστα αυτή όντως μπορεί να ανανεωθεί και να συμπληρωθεί. Αλλά επιτοπλίστων όμως, και όσο ακόμα κάνω αυτό που είπες και εσύ, ότι προσπαθώ να κλείσω τις τρύπες που έχω ανοιχτές, ναι, κοιτάζω τη λίστα μου. Εκεί ξέρω και έχω καταγεγραμμένο το τι μου λείπει πραγματικά. Αυτό είναι οργάνωση καθαρά τώρα. Έχοντας λοιπόν αυτή τη στοχοθεσία, τι κερδίζω. Κερδίζω ότι δεν πυροβολάω διάσπαρτα. Ισχύει αυτό. Και όταν λέμε πυροβολώ, εννοώ ανοίγω το πορτοφόλι μου και κάνω αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Δεύτερον, ελέγχω το παρορμητισμό μου. Γιατί και εγώ σαν άνθρωπος είμαι παρορμητικός. Έθεσες κάτι περασμένη στο προηγούμενο μας βίντεο, είπες ότι στο προηγούμενο επεισόδιο, για το κομμάτι το ότι είναι θυσμός. Βέβαια, ναι. Είναι θυσμός. Επομένως, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε κινήσεις και πράξεις όπου να περιορίσουμε αυτόν τον εθισμό. Ναι. Γιατί ο εθισμός είναι επικίνδυνος. Είναι γενικά σε όλες τις κατηγορίες. Σε όλες τις εκφάνσεις είναι επικίνδυνος. Επομένως, έχοντας τη στοχοθεσία μου και ελέγχοντας τον παρορμητισμό μου και ενδεχομένως και τον εθισμό μου, τι άλλο κάνω, προσφέρω στον εαυτό μου αλλά και στους ανθρώπους γύρω μου ασφάλεια. Ναι. Γιατί? Και οι άλλοι αισθάνονται ότι, OK, μπορώ να βασιστώ επάνω στον Ντένις ότι το budget που είναι, για παράδειγμα, να το ξοδέψουμε στα σχολεία των παιδιών και στα σχολικά είδη και στα φροντιστήρια κτλ. Δεν θα πάνε για να γίνουν ένα ακριβό παιχνίδι στο ράφι μου. Ακριβώς. Επομένως, προσφέρω και ασφάλεια στους γύρω μου και ο ίδιος αισθάνομαι καλά που έχω μια ισορροπημένη ζωή. Γιατί τα εξόδια μου τα έχω καλυμμένα και ταυτόχρονα, στα λογικά πλαίσια, συνεχίζω τη συλλογή μου και αυτό που αγαπώ και να παίζω και τα παιχνίδια μου και τα λοιπά. Ναι, αυτό είναι πολύ βασικό, γιατί πολλές φορές οι περισσότεροι μας έχουμε πιαστεί σε καταστάσεις που, ενώ μόλις αγοράσαμε π.χ. κάτι π.χ. από το eBay και κάτι δυνατό, ακριβό, πες το ό,τι θες, ξαφνικά ας πούμε να μπούμε στο Facebook να δούμε έναν φίλο που να αποστάρει κάποια πράγματα ή στο marketplace ή στο Insomnia πάλι που βλέπω πολλοί κόσμοι να ψωνίζει. Και εκεί που ας πούμε είχαμε εξοδέψει κάποια χρήματα και είχαμε κάποια άλλα, ας πούμε, για να πάρουμε ένα τζιν. Ένα παπούτσι. Σωστό, βέβαια. Να πούμε, εντάξει, τώρα άστο το τζιν, τον άλλο μήνα δεν το βλέπω αυτό μπροστά μου. Πρέπει να το πάρω πριν το πάρει άλλο. Και, δηλαδή, και πόσε φορέ έχει σκεφτεί, εγώ τώρα θα πω για μένα, ναι, φαντάζομαι ότι είστε το σκεφτεί, ναι, που βλέπει ένα listing και λε, αυτό το ψάχνω τόσο καιρό. Δεν θα το ξαναβρω τώρα. Αυτή είναι η ευκαιρία, τώρα πρέπει να το πάρω. Έτσι ακριβώς είπα στη γυναίκα μου τις προάλλες, που ενώ τώρα οικονομικά με τις δουλειές είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, ενώ είχα ήδη πάρει τώρα και μια συλλεκτική του Sonic Mania την Plus, που την έχω καθυστερήσει αλλά την ήθελα για το επεισόδιο του Sonic, και είχα κάνει κάτι άλλες αγορές eBay, κάτι Mega CD Games, κάτι ιστορίες, ξαφνικά μου σκάει το Dragon Game System. Άντε να πεις όχι τώρα σε αυτό. Και δεν ήταν. Το οποίο το ψάχνεις, ναι, χρόνια, έτσι. Το έψαχνα 3-4 χρόνια. Δεν είναι κάτι που μπορώ να το βρω, δηλαδή να πω, ξέρεις, κάτι την άλλη εβδομάδα θέλω Dragon Game System, το πήρα. Το ψάχνα αρκετά χρόνια. Εντάξει, δεν ήταν
common κομμάτι οικονομικό. Οπότε ενώ είχα ήδη αγοράσει πράγματα, είχα πει ότι το budget αυτού του, αυτή τη περίοδου είναι αυτό, ξαφνικά βγαίνει και ένα άλλο που λέω: «Ωχ, αυτό είναι ευκαιρία, αυτό που είπες». Ναι. Και μου κάνει το μυαλό πάλι. Σωστά. Μας... Γι' αυτό και ίσως και είναι και μια καλή ιδέα το να κατάμε ένα μικρό μαξελαράκι στο budget για το αν προκύψει κάποια ευκαιρία καλή. Γιατί μπορεί και αυτό να γίνει. Ναι, ναι, ναι. Πρακτικά μπορεί να γίνει. Ανά πάσα στιγμή, όντως κάτι που είναι σπάνιο και είναι και στη λίστα μας. Ναι, ναι, ναι. Να προκύψει. Άρα λοιπόν έχουμε αυτό το μαξελαράκι για να το αποκτήσουμε. Σωστός. Τώρα, από εκεί πέρα. Τι σκέφτεσαι, άλλο κομμάτι ας πούμε, που μπορούμε να θίξουμε γενικά. Εγώ άλλο που θέλω να δείξω και θα σε ρωτήσω τώρα ευθέως και εδώ να σου λέω και τα παιδιά στην κάμερα. Για πες μου. Ας πούμε, κάνουμε τη συλλογή μας, έχεις εσύ τη συλλογή τη δική σου, έχω εγώ τη δική μου. Και τις προάλλες που είχα έρθει και παίξαμε παιχνίδια, γιατί δεν κάναμε μόνο βίντεο, παίζουμε και παιχνίδια. Ναι, off camera συνδέουμε NES παιδιά και παίζουμε κόντρα, διπλό και ιστορίες. Έτσι. Μου βγάλεις το Snow Brothers. Ναι. Εγώ το είδα το Snow Brothers. Ναι. Και τι σου είπα, έστω και για πλάκα, σου λέω. Μου το πουλάς, μου το θέλω, πουλάς, το θέλω, θέλω να το αγοράσω. Ναι, ναι, ναι. Και η απάντησή σου ποια ήταν λοιπόν? Ήτανε όχι, γιατί προσωπικά στη συλλογή μου οτιδήποτε για να έχω αγοράσει δεν έχω πουλήσει ποτέ τίποτα. Ποτέ. Άρα λοιπόν η απορία μου ήταν θα πουλήσεις τη συλλογή σου ή θα πουλούσες τη συλλογή σου εν μέρη και για ποιους λόγους και... Το έχεις σκεφτεί αυτό ποτέ? Καλή ερώτησή σου. Η αλήθεια είναι ότι επειδή από μικρός, από πολύ μικρός, θεωρώ τον εαυτό μου συλλογάκια με διαφόρους τρόπους, έτσι, είτε συλλέγοντας σκοτωμένες ακρίδες στο χωριό και βάζοντάς τις σε σακουλάκια που το άλλο καλοκαίρι πήγαινα να τις βρω. Δηλαδή, αυτό τώρα, δεν χρειάζεται να το ακούσω. Ήταν extreme. Δηλαδή πάντα είχα συλλογές από κόμιξ, από μικρός, παιχνιδάκια, Playmobil, χαζομάρες. Είχα πάντα συλλογές. Ναι. Για μένα σαν χαρακτήρα θα είναι πολύ out of space κάποτε να πουλήσω μια από τις πιο αγαπημένες μου συλλογές, η οποία είναι το video games, είτε είναι μικρή είτε είναι μεγάλη, ποτέ πραγματικά εγώ δεν θα μπορέσω να την πουλήσω. Βέβαια, γίνονται κάποια δυσάρεστα πράγματα στη ζωή μας που δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Πολλοί κόσμος έχει αναγκαστεί στο παρελθόν να πουλήσει συλλογές, είτε... Βέβαια. Όχι μόνο video games, συλλογές άλλες, έτσι, οποιαδήποτε τώρα μιλάμε για συλλογή, που χρειάζεσαι χρήματα και τα σκοτώνεις για να καλύψεις ένα πολύ μεγάλο event που πάει πολύ άσχημα εκείνη την περίοδο στη ζωή σου. Δεν μπορώ να πω. Η απόψη σου είναι όχι. Ναι. Θα αντιστρέψω λίγο το πρίσμα τώρα. Θα πουλούσες πράγματα όμως για να αποκτήσεις κάτι άλλο να μπει στη συλλογή σου. Δηλαδή ως επένδυση στη συλλογή σου. Θα αποχωριζόσουν κάτι από τη συλλογή σου, κάτι άλλο. Φοβάμαι ότι πάλι όχι θα σου πω. Μάλιστα. Γιατί φοβάμαι ότι μπορεί να το δώσω τώρα, αλλά και να πω αξίζει κάτι, θα το βρω σύντομα. Αλλά αυτό το σύντομα μετά να είναι η τιμή του τριπλάσια, να μην δεν υπάρχει. Οπότε μπορεί να μου δημιουργήσει άγχος από πριν. Μάλιστα. Άρα ποτέ λοιπόν ή θα πω ξέρεις κάτι. Οκ, άστο να περιμένω αυτό που δεν μπορώ να πάρω τώρα. Θα βρεθεί κάποια στιγμή. Όπως πολλά πράγματα, παιδιά, αν δεν μπορείτε να πάρετε την τρέχουσα στιγμή, με υπομονή. Με κονέ, ναι, σίγουρα, τα βρίσκεται μετά. Υπομονή είναι η λέξη κλειδί στο κομμάτι της συλλογής. Ναι. Για να μην κάνουμε overspend σε κάτι που μπορούμε να το βρούμε σε κάποια τιμή αργότερα. Ναι. Θέλει mastering αυτό για να το μεταφέρεις. Ναι. Αλλά προσωπικά δεν θα πουλαγα ούτε θα αντάλλαζα κάτι από τη συλλογή μου. Εγώ πιστεύω ότι αν κάνω καμιά κόρη, πιστεύω ότι κάποτε η συλλογή μου μπορεί να γίνει ταξίδια στο εξωτερικό, μπορεί να γίνει τσάντες Louis Vuitton, Burberry, μπορεί να γίνει κανένα αμάξι, τότε θα έχουν ταξίδια. Δηλαδή πιστεύω ότι. Μπορεί εγώ να μαζεύω ή και εσύ, αλλά δεν ξέρουμε όμως κάποτε τι θα απογίνει. Τι θα απογίνει. Μπορεί να βρεθεί στο παζάρι, ας πούμε, η συλλογή μου σε 20 χρόνια. Κοίταξε, ήταν η απορία μου αυτή. Ναι. Ότι τελικά πού βλέπεις τη συλλογή σου σε 20-30 χρόνια από σήμερα. Ναι. Άρα λοιπόν, ο Νίκος ήδη μας απάντησε ότι προφανώς τα παιδιά θα το κληρονομήσουν και μετά από εκεί πέρα είναι έξω από τα χέρια του. Ναι. Και έχουν την τύχη τους πια. Ακριβώς. Εκτός αν κάνω ένα αγόρι και του περάσω το. Το DNA αυτό. Ναι, του περάσω αυτό τη συλλογή. Το μικρόβιο. Που είχα και εγώ από μικρός. Και εκείνος, αν είναι μάγκας. Πως το κάνει extend, δηλαδή να την κάνει πενταπλάσια τη δικιά μου συλλογή. Λέμε τώρα έτσι ένα σενάριο. Εσύ τι λες γι' αυτό? Καταρχήν εγώ να πω ότι προσωπικά και όταν χρειάζεται θα πουλήσω κάποια τα κομμάτια μου για να, αν χρειαστεί για να επανεπενδύσω σε κάτι το οποίο το θέλω οπωσδήποτε και ήταν μέσα στη λίστα μου υψηλής προτεραιότητας, ναι, θα δώσω κάποια από τα κομμάτια μου για να επανεπενδύσω. Το έχω κάνει.
και μετά τα κομμάτια αυτά τα ξαναβρίσκω στην πόλη. Δηλαδή κάτι που. Δεν σε αγχώνει αυτή η διαδικασία, ε. Όχι, δεν με αγχώνει καθόλου. Το έχω προγραμματισμένο. Όπως επίσης έχω κάνει και trades πολλές φορές. Δηλαδή, ναι. Ας πούμε, έκανα trade το Hagane που είδαμε στο Super Nintendo. Το οποίο από μόνο του αυτή τη στιγμή σε final listing prices, δηλαδή έχει πουλιέται, πραγματικά όχι το πουλάει ο πολιτής σαν τιμή, το πουλιέται στα 500 ευρώ. Το έχω δει, το έχω δει. 500 ευρώ δεν θα έδινα ποτέ από την τσέπη μου για ένα παιχνίδι, αλλά τι έκανα, κάποια άλλα παιχνίδια τα οποία μπορούσα και τα είχα βρει πιο φθηνά κτλ. Τα βάλα όλα μαζί σε ένα πακέτο και τα έκανα ανταλλαγή. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό με συνέφερε και πήρα αυτό που ήθελα. Εντάξει, και μετά σταδιακά αυτά που έδωσα. Θα τα πάρω, είτε με νοιάζει και κάποιον να τα ξαναπάρω και πίσω κιόλας. Ναι. Κάπως έτσι. Οκ, εντάξει, έχει να κάνει και με το πόσο αυτό που λες το priority και το πόσο εύκολα μπορεί να βρει ένα κομμάτι. Εντάξει, δεκτό, εννοείται. Και τώρα θα σε πάω. Έτσι, έχω πάρει λίγο τα γιατί έχω κάποιες ερωτήσεις. Για πάω, στον Νίκο. Τι κάνεις, δηλαδή κάνεις συλλογή σου, τα μαζεύεις, δεν τα πουλάς, άρα λοιπόν μόνο αυξάνονται πια. Αυξάνονται, παιδιά. Μόνο αυξάνονται. Τι κάνεις με τη διαχείριση χώρου σου. Θα σου πω. Καταρχήν θα σου πω ότι το. Προχθεσινό επεισόδιο που είδατε όσοι παρακολουθούν το κανάλι ήταν οι παραλαβές. Σωστό, έτσι. Ναι. Η γυναίκα μου, μιας και έχω άδεια εγώ αυτή την εβδομάδα, και να κάνω μια μικρή παρένθεση τώρα σε αυτό. Παιδιά, αυτή την εβδομάδα βγήκαν πολλά επεισόδια, αλλά μην περιμένετε έτσι θα είναι και την επόμενη, γιατί τώρα έτυχε, έμεινα σπίτι 8 μέρες, με είχαν την Τζόση. Μας κακοέμαθε, βέβαια. Είχαν και ο Ρετρόπολης, οπότε βγήκαν πολλά επεισόδια, μην παίρνετε. Θα τον σπαμάρουμε στα comments ότι δεν είμαι κι άλλο. Αυτό, άστα. Οπότε το επεισόδιο που έκανα προχτές, όλα τα πράγματα που ήταν να σας δείξω, τα είχα μαζέψει εδώ στο καναπέ, ας πούμε σε μια μεριά. Ξαφνικά έρχεται η γυναίκα μου την κουζίνα και τα είχα ραβιάσει όλα αυτά, όπως είδατε, κουτιά αρκετά, αρκετούς τίτλους και μου λέει. Εκτός να σε ρωτήσω, λέει ότι μου φαίνονται πάρα πολλά αυτά ξαφνικά έτσι εδώ μαζεμένα. Πόσα λεφτά έχουμε δώσει, είπαμε για αυτά. Γι' αυτό έχει σημασία η λίστα μας. Ναι. Για να δίνουμε και ασφάλεια στους γύρω μας. Ακριβώς. Και ο χώρος λοιπόν είναι δύσκολος. Γιατί. Ναι. Θα σου πω πίσω, ας πούμε εδώ. Σωστά. Αυτά που είναι πολύ οργανωμένα, ναι. Και πολύ καθαρά. Εδώ είναι μόνο οι τίτλοι. Αλλά δηλαδή οι κονσόλες, έχω άλλες κονσόλες στο σαλόνι μπροστά εδώ στο σύνθετο. Άλλες είναι πάνω στην τηλεόραση, άλλες είναι καμιά 35 αριά κρυμμένες κάτω από την τηλεόραση. Και έχω και μέσα στο game room, στο stand τη Sega, εκεί όλα τα συντομηχανήματα, άλλα καμιά δεκαριά. Δηλαδή είναι όλα διάσπαρτα μέσα στο σπίτι. Λοιπόν. Υπάρχουν πολλά. Τα κουτιά είναι σε άλλο χώρο πάνω από τη βιβλιοθήκη μου, είναι καμιά. 25-30 κουτιά και εκεί είναι μπέρδεμα. Εδώ από πίσω, ας πούμε, δεν χαίρομαι το ράφι μου τόσο αυτή τη βιβλιοθήκη που έχω στήσει, γιατί πολλά παιχνίδια είναι. Βασικά είναι διπλέσιρες. Είναι overlapping. Ναι, δηλαδή το Mega Drive είναι από πίσω άλλα τόσα. Πίσω από τα Mega City Dreamcast Jaguar έχω PlayStation 1, έχω τα Master System, κάτω πιο δεν φαίνονται εδώ είναι τα Game Boy, είναι PC Games. Δηλαδή είναι πολλά παιχνίδια που θα ήθελα να τα βλέπω όλα. Ναι. Αλλά αν κάνω όλη τη βιβλιοθήκη να βάλω όλα τα video games, πραγματικά βλέπω να φεύγουν όλα τον μπαλκόνι. Σαν μουσείο. Ναι, θα είναι η γυναίκα μου να τα πετάξει όλα από κάτω. Γιατί ξέρεις, εδώ θα τις έχω πάρει τα πάντα, έτσι. Δηλαδή, κοίτα εδώ, μπρούτικους εδώ τώρα. Ναι, δεν γίνεται. Και έχω βάλει τα βιβλιαράκια από κάτω. Ο χώρος είναι πρόβλημα, τένις. Μεγάλο. Επομένως, ο περιορισμός του χώρου μπορεί να προκαλέσει και περιορισμό στις αγορές. Στο κίνητρο για αγορά. Πιστεύω από ένα σημείο και έπειτα ναι. Μάλιστα. Ναι. Δηλαδή. Ή κάποια πράγματα που θα θες να γουστάρεις πολύ να τα βλέπεις, αναγκαστείς να τα βάλεις σε κούτες που πολλοί κόσμος έχει πράγματα σε κούτες. Δηλαδή, ας πούμε, στο Σιλέκι τον Παναγιώτη Αργεντέλη που είχα πάει για το room tour του, ο Παναγιώτης έβγαζε από πλαστικά έτσι αυτά τα cases του Practical. Είχε πάρα πολλά πράγματα εκεί μέσα που δυστυχώς το παιδί προτιμούσε στη βιβλιοθήκη που έχει στήσει να έχει priority στα Zelda του, τα Nintendo του, άλλα πράγματα. Μπράβο, Παναγιώτη, μπράβο. Έτσι, ναι. Οπότε αναγκαστικά κάποια θα πρέπει να αρχίσουν να κρύβονται, να μπαίνουν σε δουλάπια, σε αποθήκες. Και τώρα και στο συνδέο με το προηγούμενο που σε ρώτησα. Εφόσον λοιπόν έχουν γίνει πολλά. Ναι. Μήπως. Κάποιοι θα πουληθούν, αφού δεν φαίνονται, δεν τα παρουσιάζουν. Όχι. Το παραμένει αναλύωτο το παιχνίδι. Ναι, είναι ξεκάθαρο. Σε αυτό. Ενώ εσύ, ας πούμε, αν μαζευούσαν πολλά, τι θα έκανες. Κοίταξε, για μένα ο περιορισμός του χώρου θα ήταν κατευθείαν και περιορισμός στο να αγοράσω κάτι καινούριο. Μάλιστα. Εκτός αν είναι τόσο ξαφνικά ψηλό σε προτεραιότητα, που από το να το έχω απλά σε ένα ντουλάπι να κάθεται, ναι, θα το δώσω.
Ναι, είσαι ναι. Δηλαδή αλλά όμως δεν θα, δώσω, δεν, θα είναι, δεν θα κάτσω στον ντουλάπι κάτι από τα πολύ rare μου ή αγαπημένα μου. Ναι, τα πιο δεύτερα. Ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν και θα με ενοχλήσει λιγότερο το να τα δώσω. Οπότε θα παίξεις 100% quality over quantity. Ναι, 100%. Ξεκάθαρα. Ναι. Αλλά δεν θα σε στεναχωρεί όμως ότι έδωσες κάτι και μετά μπορείς να πιάσεις τρένα να το ξαναγοράσεις. Δεν θα δώσω κάτι από αυτά που είναι είμαι συναισθηματικά συνδεδεμένος. Άρα επιλεκτικά θα έδωσες. Θα δώσω επιλεκτικά. Κομμάτια. Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Και μπορώ να κάνω να θέσω και ακόμα ένα ζήτημα. Ναι, εννοείται. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ωραία. Ωραία η συλλογή μας, τη συλλεύουμε, είπαμε και το γόρο μας κτλ. Ναι. Τι θα γίνει τώρα στα επόμενα χρόνια που βγαίνουν οι νέες κονσόλες, ευτυχώς το PlayStation 5 και τα Xbox Series υποστηρίζουν disk drive, δηλαδή έχουν μέσα να παίρνουν το... Αν και έγινε από το Xbox το S SAD. Και το X, το One, το Digital. Είναι όνομα SAD, δηλαδή... Πώς το όχι, και στην τρέχουσα γενιά. Ναι, το SAD, το Series All Digital. Που δεν έχει ναι, ρε παιδιά αυτό. Τι θα γίνει λοιπόν όταν σε 5 χρόνια, δηλαδή στο επόμενο generation, γιατί ήδη το βιώνουμε πάρα πολύ όπως είπες, πλέον πάμε σε digital solution. Ναι. Την κάναμε λίγο την κουβέντα αυτή στο βίντεο που όταν είχες έρθει για το room tour. Mm-hmm. Υπάρχει ένα convenience, δηλαδή βολεύει πάρα πολύ. Το ότι είναι downloaded, ειδικά για μένα που έχω το Switch, που έχω δύο Switch και έχω τις κόρες μου, το έχω κάνει download και δεν έχω να βγάζω τη δισκέτα από το ένα να το βάλω στο άλλο. Είναι downloaded και είναι ναι. Εκεί. Πώς θα κάνουμε συλλογή εμείς οι συλλέκτες όταν θα είναι όλο software? Θέλω να το ακούσω αυτό. Θα κάνουμε screenshot τα πόσα titles θα έχουμε στο menu το κεντρικό. Κοίτα, είναι δύσκολο για μας, για τις νέες γενιές ή ακόμα τώρα για τους νέους gamers. Από 14-15 που θα είναι σε λίγα χρόνια 20 χρονών και 25 αυτά τα παιδιά δεν θα τα αγγίξει, δεν θα τα πειράξει γιατί ίσως και θα μαθαίνουν έτσι τώρα. Ήδη πάρα πολύ σχεδόν στην Ελλάδα πλέον παίρνει digital παιχνίδια γιατί και κάποια βγαίνουν κάποιες προσφορές από το PS Store, ξέρω εγώ, τα λοιπά, Xbox Gold κτλ. Είναι και πολύ εξοικειωμένη σε όλες τις εποχές με τα mobile applications. Ναι, εντάξει, άλλο. Υπάρχει αυτό. Παιχνίδι cartridge που το βάζει στο κινητό σου. Όλοι είναι εξοικειωμένοι, όχι hardcore gamers, ναι. Ότι στο κινητό κατεβάζω παιχνίδι ψηφιακά. Άρα το ίδιο θα είναι και στην κονσόλα. Για εμάς όμως τώρα που έχουμε ζήσει την εποχή που φυσάγαμε κασέτες και ακολουθούμε έμπρακτα και δυνατά μέχρι εδώ, εμάς είναι ένα πλήγμα. Γιατί αυτό, αν θυμάσαι καλά, είχε κανονικά ανακοινωθεί στο τέλος του PS2, Xbox Classic, ότι θα ξεκίναγε στη γενιά PS3, Xbox 360. Και τότε το σώσανε. Το σώσανε. Όπως σώσανε και την τρέχουσα γενιά. Για πόσο όμως. Για πόσο είναι, και μάλιστα να βάλω και στο τραπέζι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ήδη δύο εταιρείες οι οποίες παρέχουν All Digital Solutions. Βέβαια. Το Google Stadia και της Amazon. Ναι. Και επίσης ξεκίνησε η Nvidia κάτι αντίστοιχα που έφαγε λίγο φρένο από τις software της. Από τις κατασκευάστερες εταιρείες. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή λοιπόν το Google Stadia σου λέει. Παίξε από το κινητό σου, γιατί εγώ έχω όλο το hardware σε μένα, ναι. Στριμάρεις μας. Και απλά στριμάρεις και δεν κάνεις τίποτα. Ναι. Άλλο που έτυχε τώρα οι συγκυρίες που η Microsoft Game έχει Pass. Ήδη στο Game Pass ενσωματωμένη αυτή την υπηρεσία και εκεί ναι. Δεν το περίμενε η Google Stadia και την έφαγε και έχει και εκατοντάδες ήδη τίτλους έτοιμους. Ακριβώς, ναι. Αλλά όμως αυτή τη στιγμή αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη. Ναι. Τράχει subscription και παίξε και το κινητό σου Call of Duty. Ναι. Το κανονικό, όχι το άλλο. Ναι. Δεν ξέρω τι να σου πω. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό που θα γίνει. Ξέρουμε ότι θα γίνει. Έτσι, δηλαδή, μόνο δεν η Nintendo. Είναι αναπόφευκτο. Δεν είναι αναπόφευκτο. Ναι, είναι αναπόφευκτο. Η Nintendo ίσως το κρατήσει και συνεχίσει να βγάζει έτσι. Δεν νομίζω. Και τη Nintendo μια χαρά τη συμφέρει το digital. Λες, μια χαρά. Πληρώνεις 60 ευρώ το digital, πληρώνεις 60 ευρώ το physical. Physical, ναι, δεν είναι, αυτό δεν έχει νόημα. Είναι η ίδια τιμή και όλο αυτό το περιθώριο κέρδους χωρίς τους μεσάζοντες το έχει κρατήσει την εαυτό της. Κοίταξε, ναι, ισχύει. Απλά αυτό εγώ που κάποτε είχα διαβάσει και πίστευα ότι υπάρχει ένα κοινό που τους συμφέρει το digital γενικά ήταν για είτε Ευρωπαίους, όσο είχα διαβάσει μια έρευνα, ας πούμε, Νορβηγία, Σκανδιναβία που πολλοί κόσμοι μένουν, ας πούμε, σε απομακρυσμένες κομοπόλεις, ναι. Χωριά, να το πούμε έτσι. Παρότι όμως έχουν ταχύτητες τρένο που εμείς ακόμα εδώ δεν έχουμε, είναι πολύ δύσκολο σε κάποιους ανθρώπους λόγω καιρικών συνθήκων, ξέρω εγώ, χιόνια, ξέρω εγώ, οτιδήποτε πες το, να βγουν
μπορούν τώρα να κατέβουν κάτω downtown να αγοράσουν ένα παιχνίδι. Οπότε εκεί το downloading τους έλυνε τα χέρια. Και μην ξεχνάμε ότι ο πλανήτης είναι τεράστιος και πολλοί κόσμος δεν είναι συγκεντρωμένος στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ήταν μια καλή έρευνα που είχα διαβάσει. Άρα πήγαινε πάρα πολύ καλά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Όμως πλέον εγώ το βλέπω και εδώ. Δηλαδή βλέπω, όχι συλλέκτες, μπορεί να είναι και συλλέκτες σίγουρα. Βλέπω άτομα που δεν ασχολούνται με αυτό που ασχολούμαστε εμείς, το retro video games collecting. Και θα πω και ένα παράδειγμα που το είδα προχτές από το φιλαράκι τον Τζίμι, το Giga από τους Joystick GR, την Καναλάρα. Ρίξτε subscribe, παιδιά. Ο Τζίμι περίμενε κάποια εταιρεία να τους δώσει το παιχνίδι bundle, ξέρω εγώ, σε physical μορφή να το κάνει ένα live stream. Δεν έτυχε από όσο είδα, ας πούμε. Οπότε ο Τζίμι, ενώ είχε υποσχεθεί ένα live stream ήδη στο κοινό, από το να το ακυρώσει το live stream, προτίμησε να το κατεβάσει και να το αγοράσει digital στις 12 η ώρα το βράδυ, π.χ. και μια μέρα πριν, από το να περιμένει να έρθει η επόμενη εβδομάδα να το αγοράσει σε φυσική μορφή. Το είχε στιγμία. Τέλος. Το είχε στιγμία. Ακριβώς. Κατά μια μεριά του έλυσε τα χέρια το digital. Απ' την άλλη, ξέρω ότι ο Τζίμις θα προτιμούσε να έχει το παιχνίδι στο ράφι του, ας πούμε. Είναι κάποια ερωτήματα, είναι λίγο κάποιες περίεργες καταστάσεις. Δεν ξέρω αυτό. Πιστεύω ότι καλό για εμάς οι συλλέκτες δεν θα είναι, γιατί αυτά τα ράφια μας θα μείνουν στατικά κάποτε. Ή θα αναγκαζόμαστε να είμαστε 50 χρονών και να συνεχίζουμε να μαζεύουμε PS2, PS3 παιχνίδια, απλά για να λέμε ότι θα βάλουμε τώρα και ένα παιχνίδι με ένα ευρώ στο ράφι, γιατί πλέον κάποια άλλα θα έχουν εξαντληθεί. Ή δεν θα υπάρχουν πλέον καινούργια φύσικα. Εντάξει, δεν ξέρουμε πώς θα γίνει. Yeah. Οκ, okay, well, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με είχες ξανά εδώ στο κανάλι και... Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ρίξουμε λίγο τυράκι για ένα επόμενο επεισόδιο που έχω σκεφτεί. Ναι. Είχα σκεφτεί να το κάνω μόνος, αλλά πιστεύω ότι ο Ντένις, παιδιά, είναι το κατάλληλο άτομο, γιατί έχει γεννηθεί, όπως έχουμε πει, στην Αμερική. Έχει μεγαλώσει μέχρι μια ηλικία στην Αμερική, αλλά και όταν ήρθε στην Ελλάδα πήγαινε πάλι συχνά μικρό στην Αμερική. Οπότε το επόμενο vlog που θα κάνουμε με τον Ντένις, γιατί το έχω ανακοινώσει ήδη, θα είναι οι εμπειρίες του από τη μεγαλύτερη console wars μάχη όλων των εποχών, η μητέρα όλων των μαχών, Sega vs Nintendo, στην 16-bit κατά κορώνα εποχή και λίγο στην 8-bit, πώς την έζησε και στην Αμερική και εδώ. Πιστεύω θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο vlog που διψάτε να ακούσετε τέτοια πράγματα για εκείνη την εποχή. Στο επόμενο επεισόδιο. Ναι, δεν θα πω, ήδη θέλω να πω. Τον κρατάω τώρα. Ξέρεις, είμαι έτοιμος, release the Kraken. Έτσι θα φύγει να τα πει όλα. Επεισοδιά λοιπόν μελλοντική. Αν σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο, πιστεύω ότι σας άρεσε, γιατί είδαμε και το πρώτο μέρος είχε μεγάλη απήχηση για τα δεδομένα του δικού μου καναλιού τότε. Εννοείται να ρίξετε ένα like. Dislike δεν ξέρω για ποιο λόγο μπορείτε να ρίξετε πραγματικά εσείς σε αρνητικά κηδές. Από εκεί και πέρα περιμένουμε τα σχόλιά σας. Όσοι έχετε πρώτη φορά, να ρίξετε και ένα subscribe στο κανάλι, γιατί να γουστάρετε λίγες κουβεντούλες ποιοτικές. Μόνο ποιότητα πλέον εδώ, Console Hunter, λέμε. Δεν λέμε χαζομάρες και μπούρδες. Λέμε ωραία πραγματάκια και ευχαριστούμε που θα είστε ή είστε στην παρέα μας και μας γουστάρετε και μας σαπορτάρετε. Γεια σας, παιδιά. Να είστε καλά, παιχτές.